στον Βόλο, αλλά και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται ακόμη μια σημαντική εβδομάδα στα κύπελλα Ευρώπης για τις ελληνικές ομάδες. Να θυμηθούμε αρχικά τα αποτελέσματα από την 10η αγωνιστική. ΑΕΛ Ατρόμητος 0-0, Άρης Ολυμπιακός 1-2, Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-1, Όφι ΠΑΣ 2-1, Λαμία ΠΑΟΚ 0-2, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-2 και Απόλλωνος Σμύρνης Βόλος σε λίγη ώρα στην Ριζούπολη. Στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 22, ο ΠΑΟΚ έχει 21, η ΑΕΚ 19 και ο Άρης. Ατρόμητος 13, Βόλος 12, Αστέρας Τρίπολης 12, Παναθηναϊκός 12, Όφι 12, ΠΑΣ 10, ΑΕΛ 6, Απόλλων 5, Πανετολικός 4 και Λαμία 2 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, Ατρόμητος Άρης, Ολυμπιακός Βόλος, Όφι Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννα Λαμία, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο Αθηναϊκό Ντέρμπι και Πανετολικός ΑΕΛ. Παρέα λοιπόν με τον Κωστή Ραπτόπουλο θα αναλύσουμε τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο. Κωστή, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Μακάρι όλες οι εβδομάδες να είναι τέτοιες, με πρωτάθλημα, Ευρώπη και Champions League και Europa League. Είναι ευλογία μεγάλη, γιατί έχει σαλτάρει ο κόσμος από το μέσα-μέσα. Έχει και κρύο τώρα και δεν βγαίνουν και καθόλου για να... Εντάξει, αυτό ίσως τους τρενάρει, αλλά είναι μια παρηγοριά. Αν ανοίγαν και τα προποζίδικα λίγο-λίγο απ' έξω, να περνούσαν έστω ένας-ένας να έπαιζε κανένα κουμάρι, καλό θα ήταν και αυτό. Ας το δει λίγο ο Πρωθυπουργός, λίγο το κουμάρι, είναι και αυτό μια παρηγοριά. Έχει κουμάρι και στο διαδίκτυο πάντως, δεν είναι στην εποχή. Τώρα να σου πω κάτι τώρα, άμα είναι κανένας βλάχος τώρα από την Τούμπα σαν και εμένα, που έχει κάρτα και τέτοια, έχει διαδίκτυο, αλλά η μισή είναι παραδοσιακή. Πολλούς λες, μισούς. Βάλε τώρα ένα μπαζοξί, εξιντάρι με μουσι, τετράγωνο και μασέλα και πες του μπες στο διαδίκτυο. Τα εγγόνια έχουν φύγει μετανάστες στην Αυστραλία, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία. Δηλαδή, δεν υπάρχει και τρόπος να κάνεις πιτσιρικά στο σπίτι. 10 θάνατοι, μια γέννηση έχουμε στην Ελλάδα. Κατάλαβες τι γίνεται. Wow. Να το δει ο Πρωθυπουργός λίγο. Άνοιξε, κύριε Πρωθυπουργέ μου, όπως τα today issues και αυτά τα take away, πώς τα λες, να πούμε. Να πηγαίνω ο άλλος με ένα κίνο, ένα μήνο, ξέρω εγώ, απ' έξω ας είναι, ας κάθονται απ' έξω. Το δίνω σαν πολύ δεν παίζω το κουμάρι λόγω του ΟΠΑΠΟ. Εγώ τον ΟΠΑΠΟ δεν τον γουστάρω κιόλας γιατί έχει μικρές αποδόσεις, αλλά λέμε την κοινωνία πώς είναι, κατάλαβες. Αυτά για αρχή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Ο Ολυμπιακός έφυγε με διπλό από το Κλειάνθης Κελίδης. Σε ένα μάτς το οποίο έτσι υπήρξε μεγάλη δυσπιστία τόσο πριν όσο και μετά για το τελικό αποτέλεσμα. Σωστό. Τώρα, δεν είχαμε ιδιαίτερες εκπλήξεις αν εξαιρέσουμε τον Λοβέρα από την πλευρά του Πέδρο Μαρτίνς. Εδώ βλέπουμε την εντεκάδα του Πορτογάλου τεχνικού. Είχε δεκάρια. Έπαιξε ουσιαστικά ναι, με δύο δεκάρια έχοντας την τριάδα στα χαφ Μπουχαλάκης, Καμαρά, Εμβιλά και εορτάζουν σήμερα Ανδρέας Μπουχαλάκης. Νομίζω ότι με δύο γκολ έκλεισε στόματα, μάλλον και το δικό σου ή όχι. Κοίταξε, ο Μπουχαλάκης θα πάει 80 ετών, 150 να πάει. Θα του λένε τα εγγόνια του, παππού, για πες μας εσύ που έπαιξες, έπαιξα στον Ολυμπιακό, πήρα πρωταθλήματα, εθνική και τα λοιπά. Κάνα γκολ έκανες, ναι έκανα δύο. Πού τα έκανες, βρήκα τον Μάτζιο στο Καριλό, του καλά δύο γκολ. Άλλα έβαλες, μετά τρία χρόνια έβαλα άλλο ένα από μακριά και... Αλλά εκείνα τα θυμάμαι γιατί ήταν δύο μας εμένα τώρα και μια κούρσα. Ελάτε παιδιά να φάμε το γλυκό ή γιαγιά. Να δείτε την κούρσα που έκανε ο παππούς. Αυτός τι κούρσα να κάνει. Έκανε τέτοια κούρσα. Δηλαδή ούτε μπορεί να ήταν. Αλλά έχω ανάλυση. Εγώ ρώταμε εσύ, πες και εσύ να το κάνουμε ωραίο το έργο. Έτσι λοιπόν, να το κάνουμε και λίγο πικάντικο, να βάλουμε λίγο κούκουβο αλάτι, να το βάλουμε λίγο. Έτσι, να το κάνουμε νόστιμο. Άμα βάλεις και μπούκοβο και αλάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εντεκάδα του Μάτζιου από την άλλη πλευρά. Πώς παρέταξε τους γηπεδούχους. Ο Άρης, ο οποίος είχε το Μάνο στην κορυφή, Γκάμα, Ματέο, Γκαρσία και Σάσα και μάλιστα σε ρόλο δεκαριού. Νομίζω ότι αυτό ήταν έκπληξη. Αυτό είναι τώρα ο Σάσα. Είναι υπέρβαρος. Εγώ ρωτούσα γιατί δεν το βάζετε να παίξει. Πέρσι κι άλλος μου λέει 7-6 κιλά πάνω. Το βάζει μπροστά σαν να είναι παιδί μου σε ένα
ξέρω εγώ, έχει κάνει προστάτη εγχείρηση ένας 80 ετών και πάει να κάνει σεξ. Δεν γίνεται σεξ. Και χωρίς εγχείρηση προστάτη ο 80. Πήγε εκεί με τον 80, τον Σάσα, να πάρει ένα-ένα αυτό. Το άλλο είναι, τα δυο center back δεν πήδαγαν ούτε. Δηλαδή, εφημερίδα. Ναι. Το άλλο, το, εκείνο τι είναι το μαγικό. Άκου τι κάνει ο Μάρκετς. Παίζουν τρεις χαφ εναντίον τριών. Ο Φορτούνης υποτίθεται ξεκινάει ασάν έξω δεξιά. Ο Σάκης αριστερό μπακ με δεξί πόδι. Άμα παίξει εκεί ο Φορτούνης, τον κλείνει εύκολα. Αφού θέλουμε να αναλύσουμε. Τι κάνει ο Μάρτινς. Του λέει το Φορτούνη, άσερε τη γραμμή. Θα παίξεις τέταρτος. Μα εκεί θα πας. Τέσσερις εναντίον τριών. Αυτή είναι εκεί πέρα με το Σάσα. Τέσσερις εναντίον δυόμιση. Εντάξει. Ο Σάκητς δεν δίνει εντολή ο Μάτιος. Ο Μάτιος στις δηλώσεις είχε το κεφάλι κάτω. Εγώ έχω μια φίλη του Κουλιανού, η αδερφή είναι ψυχολόγα. Ψυχολόγα. Πάει εκεί η τρελή, τους λένε: ξέρω εγώ, έχω πρόβλημα, δεν μιλάω, δεν κάνω, δεν με αγαπάει, είναι άνεργος. Λοιπόν, λέω: τι η γλώσσα του σώματος, λέει: δείχνει ένοχος, λέει αυτός. Μα, λέει: για κοίτα τον, το κεφάλι κάτω. Μα γιατί, τι ένοχος, επειδή έχασε ένα μάτσο. Δεν του λέει του Σάκητς: ξέρεις κάτι, όταν αυτός έρθει προς την περιοχή είναι επικίνδυνος παίκτης. Διεισδυτικός είναι και στα πάνω του γέλασε και προχθές με τον Γουαρδιόλα. Είδαμε το ούλο του τι χρώμα έχει, να πούμε κτλ. Πάρ' τον από κοντά. Ο Τζιμίκας όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό και πήγαινε τέτοια κίνηση να κάνει ο εξτρέμ να πάει δεκάρι, σαν βδέλα τον ακολουθούσε Γιάννη. Σαν βδέλα. Με εντολή του προπονητή. Δεν μπορεί μόνος του. Οπότε εκεί πέρα δύο άτομα, ο Γκάμα και ο Σάκητς, φυλάνε τον Κολόμπακα, τον Ραφίνια. Ο Ραφίνια τι θα σε κάνει, θα προχωρήσει, θα κάνει τι. Καμιά εντολή εκεί. Εκεί έχει μια πικαντήλα, να πούμε, έχει μια, έτσι, ένα ερώτημα κατά κάποιον τρόπο. Τώρα γιατί, στα υπόλοιπα, ο Γκάμα και ο Γκαρσία, ένα, δεν μαρκάραν όπως έπρεπε, όπως τα άλλα μάτς. Δύο, δεν διείσδησαν πάνω στο Χολέπα και στο Ραφίνια, που έχουν τη διείσδυση αυτοί οι παιχταράδες του Άρη που λέμε όλο αυτό το διάστημα, ούτε μία φορά δεν πήγανε στα ένας εναντίον ενός. Για το Μάνο δεν έχω και πολλές απαιτήσεις. Ο Σεμέδο και ο Σισέ σε μεγάλη φόρμα και παιχταράς να έπαιζε εκεί, θα τον βάζω. Μετά χάνει ο Άρης, βγάζει το Μάνο, βάζει το Λόπεθ. Ξέρεις τι γίνεται εδώ, σου λέει βγάζω ένα γρήγορο, βάζω ένα ταγάρι μέσα που έχει κάνει σε 7 μάτς μία τελική και τι το βάζεις. Έχεις δηλαδή, με συγχωρείς πολύ, το Σάσα εξάρι στα δεκάρια και μου πετάς και το Λόπεθ. Ξέρεις τι μου λες, Ολυμπιακή, ευχαριστώ πολύ, φιλαράκι είμαι. Ξέρεις, δεν σε κοντράρω και πολύ. Τι είναι αυτά, ρε, είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν λέω το μάτς τι ήταν. Εγώ λέω συντακτική επάνω, τι κινήσεις έκανε ο Άρης, έτσι. Όσο για τα στημένα χτυπήματα, τα center back, και θα σου πω και κάτι πικάντικο ακόμα και θα τελειώσω μετά, θα μου πεις εσύ, ας πούμε, πώς το είδες. Πριν 2 μήνες, έχω βρει το Χατζηδη, το Δελυζήσι, σε ένα καφέ. Πιάνουμε την κουβέντα, το Δελυζήσι. Του λέω να σου δώσω μια συμβουλή. Συμβουλή. Πες ότι εγώ είμαι 52 χρόνια, είσαι 32. Πες ότι σε έχω ανιψιό. Λέει τι είναι, μου λέει. Κάτω τραυματία με τον Ολυμπιακό. Άμα χάσετε, πέρσι στα ρίξαν. Όχι έκανες το εκρεμές, όχι έκανες αυτό για να περάσει. Πες πονάει το γόνατό μου, άστο το κολομά σου. Θα σε φορτώσουν ιστορία. Δεν παίζω δελυζήσεις. Καλά έκανε και δεν έπαιξε. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ξέρεις ότι εγώ πια στα 52 τις γραμμές τις κόκκινες δεν τις περνάω. Μην καταλήξω σαν το Σφακιανάκι. Δεν έχω πιει τσιγάρο στη ζωή μου να μου βάλουν στον πορμπαγκάζ κανένα σακούλι. Τέλος, μέχρι εδώ. Ωραία, λοιπόν, εσύ μιλάς, εγώ ακούω. Πάμε τώρα να δούμε τις φάσεις από το παιχνίδι, από το ντέρμπι. Και μετά θα δούμε μια πιθανή εντεκάδα του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα στη Μασσαλία. Εδώ είναι η ευκαιρία του Ολυμπιακού με Φορτούνη Ελαραμπή. Πώς ο Ολυμπιακός φεύγει στον χώρο. Το βλέπεις το Φορτούνη. Mm-hmm. Ναι. Νάτος. Εδώ η μπάλα θα μπει γκολ, αλλά είναι ωραίος ο συνδυασμός, έτσι, γιατί κινείται στο χώρο και ο Ελαραμπή και ο Φορτούνης μπαίνει κάθετα. Αυτό που είπες ότι τύπης ξεκίνησε βέβαια, δεξιά. Τον έβαλε τέταρτο χαφ με τον Τζέκο μονοκόφτη, πολύ καλό παίκτη, το Σάσα υπέρβαλο στα δεκάρια, το πήρε το κέντρο Ολυμπιακός πανεύκολα, πανέξυπνα. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Και ο Ελαραμπή, παιχταράς Γιάννη,
και σε μεγάλο χώρο πάσα να σου δώσει τρίπλα να κάνει. Μεγάλη ευλογία ο Μαρινάκης που τον έχει αυτόν εκεί. Σωστό. Και καλά έκανε και του έδωσε παραπάνω λεφτά και τον κράτησε γιατί είναι μεγάλος παιχταράς. Σωστό. Πολύτιμος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τον Ολυμπιακό. Μεγάλο σεβασμό για τον Ελαράμπη. Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο. Πάμε να δούμε το 0 του Μπουχαλάκη. Ουσιαστικά είναι από το φάουλ του Φορτούνη. Βλέπουμε πώς κινείται ο Μπουχαλάκης στην πλάτη του ενός παίκτη και έχοντας βάλει πλάτη τον άλλον ποδοσφαιριστή του Άρη από πίσω και μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ουσιαστικά, έτσι. Μπουχαλάκης αυτά δεν έχει κάνει γκολ ποτέ. Και έχει επειδή... κάνει, εντάξει, το ποτέ με μία δόση πυροβόλησης έχει κάνει κάποια γκολ. Θυμάμαι τώρα έτσι πρόχειρα ένα με την Μπέρνλι καλοκαίρι προκριματικά Champions League. Εδώ στο Καραϊσκάκι, αλλά είναι, ναι, έβαλε. Είναι αρκετά. Ναι. Ούτε κούρσες έκανε και τέτοια, αλλά μπράβο, πρέπει ένα 90 γαϊδούρι στα στημένα, πρέπει να πατάει. Δηλαδή, άμα οι δυο center back του Ολυμπιακού πιάνουν ένα στο δοκάρι, μάλλον στο δεύτερο, στο πέναλτι ο Μπουχαλάκης και ο Φόρ ένα τέτοιο κύκλο να κάνουν τέσσερις, είναι τέσσερα γαϊδούρια. Ψηλά ο Ολυμπιακός, το χρειάζεται το Μπουχαλάκι. Πάντως, είναι 90 από... το γαϊδούρι. Εκτός στο από κεφάλι, εκτός από τα στημένα. Το θυμάσαι. Ναι. Στο ίδιο στυλ, ένας ψηλός γεροδεμένος και τα λοιπά. Ξέρεις πόσα γκολ θυμάσαι, έχει κάνει από τα χάφου στο κεφάλι, δεύτερο δοκάρι ειδικά. Ναι, πολλά γκολ και είχε και κεφαλιά, κεφαλιά φωτοβολίδα. Ωστόσο, ο Μπουχαλάκη στο 2-0 κάνει άλλη κίνηση, έτσι. Να δούμε και το 0-2 του Ολυμπιακού. Πάλι είναι assist του Φορτούνη και εδώ βλέπουμε πώς ξεδιπλώνει ο Ολυμπιακός με Ελαραμπή Φορτούνη. Ο Ελαραμπή σαν φορεύγαινε για να πάρει την πρώτη παλιά και πώς ο Φορτούνης θα δει τον Μπουχαλάκη, ήδη πατάει η περιοχή. Εδώ. Κανείς δεν πάει από πίσω. Ναι. Και είναι ωραίο το πράγμα. Ο άλλος γυρίζει τον κόλο να πούμε, στον πόλεμο. Δείξτε πάλι. Πάμε. Γυρίζει δηλαδή τον κόλο στο... Αντί να πάει μπροστά να τον μαρκάρει, κοίτα τον αυτός, ποιος είναι, γυρίσει τον κόλο του, τον πισινό του, να μην ναι, το πω έτσι. Ναι, ναι. Είναι καμιά κοπέλα που είχε παρεξηγηθεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά γυρίστε. Όπως και να το πεις, το θέμα δεν μαρκάρεις έτσι. Μαρκάρει, ναι. Δεν μαρκάρεις έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, στο γκολ επίσης και εδώ που η σέντρα βλέπουμε... που κάνει αυτό. Ναι. Και η κίνηση που κάνει. Είναι η ευλογία του να έχω σέντερ φορ. Όπως και ο Ανσαριφάν μπορεί να τα κάνει αυτά στην ΑΕΠ, θα πούμε αργότερα, που μπορεί να βγει σε εξτρέμ, να κλείσει, να σεντράρει. Mm-hmm. Έχει μεγάλο ρεπερτόριο στο επιθετικό κομμάτι. Δεν είναι μονοδιάς, δεν είναι Χασάν. Ακριβώς. Επίσης, αξίζει να δούμε και κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε σε φωτογραφία πώς ο Μπουχαλάκης τρέχει και δείχνει στον Λοβέρα με το χέρι του που περιμένει την μπαλιά, έτσι. Λοιπόν. Τώρα, πάμε να δούμε τον γκολ του Άρη με τον Μπερτόλιο. Η assist είναι από τον Σίλβα. Εδώ υπάρχει κενό στα μετώπιση του Ολυμπιακού. Θα μπει ο σκόρερ μπροστά από τον Σισε. Αυτός έπρεπε να ξεκινήσει έτσι με τον Μπερτόλιο εκεί. Mm-hmm. Ο Μπερτόλιο, για να πούμε δύο πράγματα σε αυτούς που δεν τους ξέρουν, τους παίκτες του Άρη. Έβαλε το Σάσα εκεί, υποτίθεται να κάνει ένα μαρκάρισμα παραπάνω. Μα ο Μπερτόλιο μαρκάρει το ίδιο καλά. Και μπορεί να σου κάνει τρίπλα, πάσα να μπει, να σκοράρει. Δεν είναι δηλαδή ο Μπερτόλιο να τον αφήσεις έξω σε αυτό το μάτς και να το βάλεις όταν κάνει 2-0, να γίνει 2-1 μετά και μετά να πάρει ο Άρης την κατοχή, αλλά μέχρι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γι' αυτό φωνάζανε μερικοί. Σου λέει κάτι, τι γίνεται εδώ, μας δουλεύουν. Γιατί, για ποιο λόγο. Και το Μάτζιο, εγώ άμα τον είχα στη συνέντευξη τύπου. Άσε που βρίζουν και φωνάζουν και όλοι. Θα το ρωτήσεις απάνω στην μπάλα. Γιατί δεν ακολούθησε το Φορτούνι αυτό εκεί. Ένα. Γιατί δεν ξεκίνησε εκείνο. Γιατί αυτόν τον έβαλε δεκάρι. Πώς εξηγήσω ότι οι εξτρέμ σου δεν τρύπησαν ούτε ένα με ένα μια φορά. Γιατί δεν πήρε για δάγανη τη σέντερ μπακ σου. Τι έγινε εκεί. Από τώρα ο τερματοφύλακα έκανε είσοδο και όχι έξοδο. Αυτά που λένε τα παιδάκια. Του μιλήσω εγώ στην μπάλα πάνω και εσύ. Για να δούμε. Είμαστε τώρα αξίζει να ρίξουμε μία ματιά και στο σόλο του Βρουσάη. Γιατί είναι στο δοσφαιριστής που τον είδαμε τελευταία να παίρνει χρόνο. Αυτός μ' άρεσε Γιάννη πολύ. Ναι. Ο Βρουσάη μ' άρεσε πολύ και επειδή είμαι κολλητός με τον μάνατζερ του. Είναι Θεσσαλονικιός. Ναι. Ο Πασχάλης ο Ντουντούρης, τον οποίο τον έχω ξεφωνήσει για κάνα δύο πέντες πόστερες στον Κούγια.
Και λέω, ρε, εσύ αυτός πολύ μ' άρεσε. Τελείωμα έχει. Λέει στο εξωτερικό, λέει, δεν έχει τελειώματα. Λέω, με νοιάζει το εσωτερικό. Δηλαδή, αν αυτός με αυτές τις τρίπλες διεισδύσεις βρήκε σκοράρισμα, είναι μια ακόμα καλή κίνηση ο Καρυμπέ. Τους φέρνει αυτούς, ποιος τους φέρνει. Είναι, αν και στον Ολυμπιακό, είχε πάει στη Βίλεμ δανεικός. Ναι, τον πήρε όμως, γιατί είδε ότι έκανε γκόλ εκεί από ό,τι είπε ο Τουντούρης χθες το Messenger. Του είπε, τι έγινε ο δικός σου. Α, λέει, σκοράρει κιόλας. Α, το δούμε τι σκοράρει ο δικός σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πιθανή εντεκάδα του Ολυμπιακού, ο οποίος αύριο κιόλας αντιμετωπίζει την Μαρσέη. Θέλει νίκη για να εξασφαλίσει Ευρώπη, τουλάχιστον στο Europa League, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στον Όμιλο. Και εδώ βλέπουμε συντηρητικά, ο Μαρτίνς δεν κάνει πολλές αλλαγές έτσι κι αλλιώς. Σα κάτω τα δοκάρια, Σισέ Σεμέδο, Ραφίνια Χολέβας, Εμβιλά Μπουχαλάκης Καμαρά στα χαφ, Ελαραμπή Σεντερφόρ, Φορτούνης από τη μία πλευρά, Μασούρας ή Βρουσάη από την άλλη. Νομίζω θα βάλει το Μασούρα και ο Βρουσάη θα μπει ως αλλαγή ανεξάρτητα από την εξέλιξη του αγώνα. Ο Εμβιλά θα είναι εκεί και ο Μπουχαλάκης εκεί ή θα είναι το αντίθετο. Μπορεί να είναι και ο Μπουχαλάκης δίπλα στον Εμβιλά και ο Καμαρά λίγο πιο μπροστά. Γιατί αυτός αν παίξει τρίγωνο, ναι, μάλλον τον Μπουχαλάκη θα βάλει εκεί. Εκτός αν πήρε θάρρος και νομίζω ότι όχι, πήρε φορά ο Μπουχαλάκης να μπουκάρει μέσα. Εντάξει, είσαι και εσύ, μη δίνεις στο γράφημα και 100% σημασία στη λεπτομέρεια. Μπορεί κάλλιστα να είναι τρίγωνο και να είναι ο Καμαρά. Ο Καμαρά μπροστά από Μπουχαλάκη και Εμβιλά. Είναι το πιο πιθανό. Μισοπαλία δεν βολεύει το Ολυμπιακός εδώ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, ναι, και μισοπαλία, αλλά με νίκη το τελειώνει το πράγμα. Λοιπόν, δεμένη αυτή είναι και έχει καλά center back, έχει καλό τερματοφύλακα. Ο Χολέβας πάει καλά παρά τα χρόνια του. Ραφίνια, έχω κάποιες. Εντάξει, καλή τετράδα είναι. Εκεί με το Φορτούνι τώρα, άμα κάνει το κόλπο και τον βάλει πάλι και έρθει προς τα κάτω, θα πρέπει ένας από τους χαφ λίγο να γέρνει, μάλλον ο Καμαρά εκεί σωστά το έχει, και ο Ραφίνια να δώσουν λίγο βοήθεια τον Φορτούνι να παίξει το δεκάρι. Ναι, μην σου προκαλέσει έκπληξη να τους δούμε και ανάποδα. Δηλαδή, ο Φορτούνις να ξεκινήσει από την πλευρά που θα έχει πίσω του τον Μπουχαλάκη. Γιατί αν θυμάσαι και στην Εθνική ο Φορτούνης έκανε καλή εμφάνιση έχοντας στα νότα του τον Μπουχαλάκη. Νομίζω ότι θα είναι ανάποδα από αυτό γιατί, που Γιάννη, βλέπουμε. Εδώ που λες αυτό, κοίταξε, ο Φορτούνης στον άξονα και λίγο πιο αριστερά αποδίδει. Δεν τον έχουμε δει με ανάποδο πόδι να έρχεται και να κάνει αυτή την κίνηση και να σουτάρει. Δεν την έχουμε δει αυτή την κίνηση. Και γι' αυτό το λόγο μάλλον τον έχει εκεί τύπης το γράφημα. Πιθανολογώ. Εσύ θυμάσαι πολλές φορές το Φορτούνι από εκεί να βγαίνει σαν εξωδεξιά να κλείνει. Όχι. Όσες φορές έχει ξεκινήσει και δεν είναι στον άξονα, είναι κυρίως από αριστερά. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει ο Ραντζέλοβιτς και δεν ξέρω αν αντίστοιχα, γιατί όλα αυτά κοστίζουν και ντόμινο. Μπορεί να παίξει δεξιά ο Μασούρας. Λοιπόν, νομίζω πως ναι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε τα διπλά που πέτυχαν η ΑΕΚ στην Τρίπολη και ο ΠΑΟΚ στη Λαμία, αλλά και την εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανετολικού. Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε με πτήση τσάρτερ για την Μασσαλία, εκεί όπου την Τρίτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ για την πέμπτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Ένα μάτς με ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή συνέχεια του συλλόγου, είτε στο Europa League είτε στο Champions League. Στόχος βέβαια για τους ταμπλούχους Ελλάδας είναι η νίκη όπως πάντα, αν και παίζουν θεωρητικά για δύο αποτελέσματα. Οι απουσίες για τον Πέδρο Μαρτίνς είναι γνωστές. Δεν υπολογίζει στους τραυματίες Βαλμπουενά, που πάντως αναχώρησε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, τον Μπρούμα, τον θετικό στον κορονοϊό Ραντζέλοβιτς, αλλά και τον ανέτοιμο Χασάν, που από το Σάββατο βρίσκεται στη χώρα μας, αλλά δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Από εκεί και πέρα, στα πλάνα του Πορτογάλου τεχνικού, ο μοναδικός προβληματισμός του έγκυται στο αριστερό άκρο της επίθεσης, εκεί όπου ο Μασούρας διεκδικεί θέση από τον Βρουσάη, που στα τελευταία δύο μάτς έδειξε εξαιρετικό χαρακτήρα. Το κλίμα στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικό. Μετά το διπλό κοντρά στον Άρη με 1-2, διαποδός Ανδρέα Μπουχαλάκη, που για πρώτη φορά έκανε double σε γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ το ίδιο είχε πειράξει μία διετία πριν σε νίκη της Νότιχαμ με τη Μπρέντφορντ με 3-4, στην τότε πρεμιέρα της Championship, με τον κριτικό μέσο να γιορτάζει την ονομαστική του ερωτή σήμερα, αλλά ο ίδιος να κάνει δώρο φαρδιά πλατιά
στον Ολυμπιακό την κορυφή. Αν και δεν έχει έρθει ακόμα, ας το πούμε έτσι, νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε σε μια δύσκολη έδρα. Θεωρώ ότι ο Άρης σήμερα έδειξε για ποιο λόγο βρισκόταν στην κορυφή μαζί μας. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως νομίζω πάντα τα τελευταία χρόνια συμβαίνει μέσα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και κερδίσαμε και πλέον είμαστε μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία. Εξάλλου, στο μεταγραφικό κομμάτι, οι Πειραιώτες, από τη στιγμή που ο Βινάγκρε δείχνει να μην είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, έχοντας τραυματισμούς, κοιτούν την πιθανή τους ενίσχυση είτε το καλοκαίρι είτε τον Ιανουάριο. Με τον Μπιόρκαν από την Bodo Glimt και τον Ματέους Ρέις να είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι ενδιαφέρουν τους Πειραιώτες. Βεβαίως, οι εξελίξεις αναμένονται μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Ολυμπιακού όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και εγώ, W Reaction Collagen, λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε την υγεία μας και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία σπίδα προστασίας, να έχουμε οπωσδήποτε μία σπίδα προστασίας εναντίον στις ιώσεις, στις λοιμώξεις και σε όλα αυτά που κυκλοφορούν και μας απειλούν όλο το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Ακόμα όλες τις εποχές του χρόνου, δυστυχώς, έχουμε πραγματικά προβλήματα. Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πίνοντας τον W Reaction Collagen, το οποίο είναι ιδανική φόρμουλα που βοηθάει τον οργανισμό μας. 2-11-1600 είναι και ο αριθμός ο οποίος αυτός έχει την υπερπροσφορά με τα δύο κολαγόνα και 100 σπιρουλίνες που παίρνετε δώρο, με δώρο τα έξοδα αποστολής. Τώρα όμως τηλεφωνώντας, μόνο 39 ευρώ, πραγματικά είναι μια ιδανική προσφορά. Γιατί τώρα θα μου πείτε. Είναι κολαγόνο με υαλουρονικό, σύμπλωμα βιταμινών B, μαγνήσιο, MSM, συνένζυμο, Q10, βιταμίνη C. Όλα δηλαδή αυτά που χρειαζόμαστε για να έχουμε ενέργεια και καλή υγεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να πούμε επίσης ότι οι σπιρουλίνες που δίνουμε δώρο, οι οποίες δεν περιέχουν ιόδιο και φυσικά το κολαγόνο δεν περιέχει ζάχαρη, που είναι επίσης σημαντικό για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε διατροφή για τον οποιονδήποτε λόγο. 2-11-1600 για συμπλήρωμα διατροφής, ιδανικό για τον οργανισμό τον οποίο χρειαζόμαστε να έχουμε έτσι με ενέργεια και φυσικά να έχουμε καλή υγεία. Και είναι σημαντικό οπωσδήποτε να γλιτώσουμε από οποιοδήποτε πρόβλημα. Αρθρώσεις, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε πόνους. 2-11-1600 λοιπόν γρήγορα, 39 ευρώ, 2 W Reaction Collagen και 100 σπιρουλίνες δώρο και φυσικά δώρο τα έξοδα αποστολής.
Δοκάρι και μέσα, μέρος δεύτερο. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια εύκολη νίκη στην Λαμία. Και για αυτό το παιχνίδι υπήρξε έτσι περίπου σε καφενειακού επίπεδου κάποια δυσπιστία κλπ. Ναι, γιατί, κοίταξε, τρώει τον γκολ ο άλλος εύκολα, ο γκολκίπερ, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, ο Σούμπασης, Άμπασης, πώς το λένε, το φάγε από τη μεριά του. Εντάξει, καλό ήταν το χτύπημα του γέρου, αλλά δεν νομίζω ότι για το φάλ του Βιερίνια, Λαμία έχει δυνατότητες μεγάλες για να χτυπήσει Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είναι μεγάλη διαφορά. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να έκανε, ας πούμε, rotation, αλλά και τη σεβάστηκε. Δηλαδή, βλέπεις ότι έχει βάλει τον Αγούστο μπροστά από τον Μιχαηλίδη και τον Ίγκασον και τον Ινού αριστερά, τον Καντουρί δεξιά που πέρασε την μπάσα. Δεν ήρθε να παίξει, ας πούμε, με δύο εξτρέμ και το Μουργ δεκάρι. Έβαλε το Μουργ εξτρεμοειδή και το χαφ τον Καντουρί γιατί το σεβάστηκε. Βέβαια, η τετράδα του στην άμυνα με μια άλλη ομάδα θα είχε μεγαλύτερη πίεση, θα είχε προβλήματα. Και με τον Πασχαλάκη, ο οποίος δεν πάταγε πάλι στο δεύτερο δοκάρι, βγήκε, έπιασε την μπάλα, του φύγε δύο φορές κτλ. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το 4-3-3 με μικρούς αντιπάλους σε εισαγωγικά είναι καλές ιστορίες για να κρατήσει το 0. Κάποια στιγμή το γκολ θα γίνει. Κάπως έτσι έγινε η ιστορία με τον ΠΑΟΚ στην Λαμία. Τώρα, με πολύ καλό εκτελεστή πάλι τον Τζόλι που μπαίνει στις τρύπες όταν του τη φέρουνε, έχει σεντερφορίσια κίνηση και τελείωμα. Απ' έξω δυσκολεύεται πιο πολύ από τον Ζίβκοβιτς να μπει, αλλά όταν βάλει 15 γκολ το χρόνο, του το συγχωρείς αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Διαβάσαμε ότι μέχρι και η Ντόρτμουντ τον κοιτάει και θυμίζω ότι είχε υπάρξει προ λίγο εβδομάδων και ειδικό αφιέρωμα της UEFA σχετικά. Πριν 10 μέρες. Ναι. Κοίτα Γιάννη, εγώ είδα χθες την Bayern που έπαιξε μέσα στη Στουτγκάρντ. Ναι. Και κάποια στιγμή μετά το 2-1 που το τρώει έπεσε τρίτο στόπερο Μαυροπάνος, τον πετάει δεξί μπακ με ένα 95 γαϊδούρι, ανοιχτή η τετράδα. Άμα βρει τέτοιους εκεί στη Γερμανία, γιατί παρακολουθώ πολύ την Bundesliga, θα κάνει πάταγο αυτός. Ναι. Δηλαδή, άμα βρει λίγο ανοιχτή τετράδα και μπει μέσα με την ικανότητα που έχει στο σκοράρισμα, του ταιριάζει. Σωστά τον πάνε για Bundesliga, για Dortmund και τέτοια. Άμα τον πάνε σε ένα πρωτάθλημα που παίζουν πιο σφιχτά, θα κολώσει. Εκεί έτσι ταιριάζει πολύ. Και εκεί αρχίζει και κάνει καριέρα και ο Λιμιός, έτσι. Με την Πολωνία. Δεν ξέρω αν έπαιξε, πάντως στην αρχική ενδεκάδα δεν τον είδα. Δεν ξέρω αν έπαιξε, πάντως στην αρχική ενδεκάδα δεν τον είδα, γιατί είδα στιγμιότυπα μόνο από αυτό το παιχνίδι. Σωστό. Λοιπόν, είδαμε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, πάντως και τις φάσεις. Το 0-1 είναι από την assist του Άγγε. Να τον δούμε τελικά και αυτόν πώς ανέβει σιγά σιγά. Και εδώ βλέπουμε ότι είναι και πολύ ωραίο το γύρισμα στο πέναλτι, εκεί πρέπει να γίνει το γύρισμα. Εκεί που ξέρει να σταθεί και ο δηλαδή Τζόλι. Πάει ο Φόρ στα στόπερ, τραβάει τα στόπερ, ναι. Μένει το κενό για τον εξτρέμ. Ο μπάκο δεξής είναι ο Σκόνδρας. Άμα παλέψει ο Βεϊρίνε με το Σκόνδρα, αλλημένη με λάδια, δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει στην πάλι. Δεν υπάρχει Σκόνδρας, το ξέρεις που είναι ο Σκόνδρας με το Μούσι. Μακριά. Είναι χοντρός. Είναι μεγάλος ηλικία και τον έχει χάσει το πιτσιρικά. Έρχεται, πάρε βάλε, αρχίτα τη διάταξη. Δυο στόπερ πιάνουν τον έναν και έρχεται ο άλλος από τα extreme four. Μακριά ο Σκόνδρας γιατί είναι αργός. Έγινε αργός, δεν ήταν. Εύκολα του τη ρίχνει πίσω. Ωραία η πάσα γιατί είναι πολύ σημαντικό ο μπακ να σηκώσει το κεφάλι και να τον δει. Ναι. Αυτό είναι θετικό. Στα μαρκαρίσματα έχει προβλήματα. Και ο ένας μπακ και ο άλλος του πάω. Εκεί θα έχουν πρόβλημα. Με τον Ρόμαντιτς και τον Ντέλετιτς είχαν κάποια θεματάκια, αλλά καθάρισαν τα τρία χάφια εκεί. Σωστό. Δεν βγήκε πολύ βέβαια, η μπάλα στις πλευρές. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι θα μπορούσε κάλλιστα να αποβληθεί ο Τζόλι στην φάση εδώ με τον Σκόνδρα. Είναι κόκκινη κάρτα. Μπορεί και ο Σκόνδρας να έπρεπε να τιμωρηθεί, αλλά είναι κόκκινη κάρτα. Όπως και ένα μπέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ, μπορούσε στον Ίγκρασον ναι, να δοθεί. Σωστό. Δεν τα μετράω πολύ αυτά. Σωστό. Γιατί εγώ είμαι παιδί που μεγάλωσα με κακές διαιτησίες. Έχω δει εγκλήματα και τώρα μου φαίνεται. Πτέσματα.
η διαιτησία σαν μια. Ναι, και δεν μπορώ να ακούω διαιτητές να τους βγάζει ο Δόθωμαίδης, ο φίλος μου και ο Μπούζος, που έχουν παίξει με παράγκες, να πήγαν 55 χρονών, Μασέλα και Μούση, και να κοιτάξτε σήμερα οι διαιτητές. Μιλάτε εσείς, μωρέ παραγκάκηδες. Μιλάτε για τους νέους διαιτητές. Εντάξει, κάνουν λάθη. Αυτά που κάνατε εσείς παλιά είναι στο απόσπασμα να πάτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην. Τον Πολοφίλο. Βγάζουν τον άλλο, τον Απόλλωνα που είναι τεχνικός διευθυντής. Τον Καζναφέρη. Μιλάτε τουλάχιστον εσείς. Δηλαδή, σαν να πηγαίνει μία 70 χρονών η οποία ήταν Τάνα και λέει για την κόρη μου ή ένα κοριτσάκι, αυτό φοράει μήνυ. Μήνυ φοράει, δεν έφυγε μήνυ, σαν και εσένα χρειά να φοράει παντελώνα. Λοιπόν, πάμε στην Τρίπολη. Εκεί έκανε διπλό η ΑΕΚ. Εμφανισάρα. Ναι, και νομίζω ότι γενικά από τη μέση και μπροστά η ΑΕΚ έχει φέτος πολλές επιλογές. Τραυματίστηκε ο Τσιγκρίνσκι και δεν θα παίξει στο ευρωπαϊκό μάτς τώρα με την Μπράγκα αλλά και με τον Παναθηναϊκό. Εμείς βλέπουμε την εντεκάδα που παρέταξε ο Μάσιμο Καρέρα με Βασιλαντανόπουλο δεξιά, Τσιγκρίνσκι, Νεντελτσιάρου, Ινσούα, Σακόφ, Κρίσης, Ιτσμάνταλος, Λιβάγια, Τάνκοβιτς, Αντσαριφάρ. Νομίζω ότι η τετράδα μπροστά, έχοντας πλέον Σακόφ και Κρίσιτς να παίρνουν και ανάσες στα προηγούμενα παιχνίδια και τον Σιμόες να μπαίνει βγαίνει σε αυτό το rotation, ναι. Νομίζω ότι μεσοπαιδευτικά είναι πολύ καλά η ΑΕΚ. Κοίταξε, Γιάννη, αυτή εδώ. Και εδώ δεν υπάρχει, συγγνώμη, δεν υπάρχει ο Γκαρσία που έχει επανέλθει τώρα, δεν υπάρχει ο Λιβέιρα και δεν υπάρχει και ο Πιτσιρικάς ο Μαχαίρας. Γι' αυτό λέω ότι φέτος έχει πολλές επιλογές από τη μέση και μπροστά. Να πω κάτι στον κύριο Μελισανίδη. Καλή εβδομάδα να έχει. Κύριε Μελισανίδη, έχει μια ομαδάρα από τη μέση και μπροστά. Ομαδάρα, δεν έχει να ζηλέψει από τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό απολύτως τίποτα. Έκανε το δύσκολο δηλαδή. Να πολλοκεφαλιάζει ο προπονητής, πού θα βάλει τον Λιβάγια, πώς θα χωρέσει τον Μάνταλο, ποιο θα αφήσει έξω. Είναι μεγάλος πονοκέφαλος αυτός. Κύριε Μελισανίδη μου, αυτά τα center back που έχει, και ο δεξής ο back πλην του Βασιλαντονόπουλου, και ο Ισούα πεσμένος και ο Λόπεθ, δηλαδή με μια άλλη τετράδα και το Τζιντότα για μένα, πολύ καλό τερματοφύλακα, απουσία δεύτερου καλού, η ΑΕΚ με μια τετράδα άμυνας, όχι θα πω σούπερ, πολύ καλύτερη από αυτή. Εντάξει, δεν είναι όλοι για πέταμα, απλά ναι, είναι όχι, να βρει και τη χημεία. Γιατί ο Καρέρα πού την πατάει. Παίζει στο 5-3-2 συχνά πυκνά έχοντας και την επιρροή από τον Κόντε, αλλά δεν βοηθούν πρώτον τα ακραία μπακ που πλην του Βασιλαντανόπουλου είναι ντεφορμέ, ένα, και δύο, δεν έχει καταλήξει αρχικά σε ένα βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο για να προσθέσει και τον τρίτο στόπερ εκεί. Έτσι, ναι. Οπότε είναι πιο πολύ ότι λείπει χημεία, όχι ότι είναι κακοί παίκτες πίσω, αυτό πιστεύω εγώ. Θα ζητήσω συγγνώμη να γυρίσουμε λίγο στον ΠΑΟΚ, γιατί θέλω να σχολιάσεις και τη δήλωση του Γκαρσία, του Πάμπλο Γκαρσία, που είπε ότι εδώ βλέπουμε την σχετική κάρτα. Έχουμε πολλά παιχνίδια και πολλά παιδιά ήταν κουρασμένα σήμερα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια καλή ομάδα που δουλεύει σκληρά. Όλα τα παιχνίδια για μας είναι τελική. Κάποιες ομάδες παίζουν φιλικά. Εμείς παίζουμε μόνο τελικούς. Λοιπόν, άκου τι κάνει ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία έδωσε ένα μπουνίδι, ένα πεντάρι από κάτω στο Διόγκο και πήρε 15 χρόνια δόξα και δουλειά. 80-90 χιλιάρικα το χρόνο. Ανανέωσε το συμβόλαιο, έτσι. Ναι, βέβαια. Πρόσεξε τώρα τι κάνει ο Γκαρσία. Μην το βλέπεις έτσι σαν τον Γκούφι που είναι πονηρός. Και καλός προπονητής θα βγει. Και οι καλές και με τα λάθη του άνθρωπου. Έχει ακόμα να μάθει. Κοίτα τι κάνει αυτός τώρα ο πονηρός. Λέει, Σαββίδη, έχεις πάει στη Φάρμα επάνω. Όταν ήρθαν ο Λουτσέσκου, η μετάφραση δική μου τώρα που μπορεί να είναι και αιρετική, αλλά αυτή είναι, δεν θα πω άλλη. Κοίταξε, Σαββίδη μου, αγάπη μου, γλυκιά, καλέ μου πρόεδρε, χρυσέ μου, που σε ευγνωμονώ. Εγώ δεν έχω ατρόμητο. Ξάνθη και Γιάννενα. Ενώ ο άλλος κάτω έχει τη Λάρισα και τον Άρη. Φίλους. Φίλους. Που σημαίνει ότι αν εγώ χάσω το πρωτάθλημα, το πάρει ο Ολυμπιακός με 6-7 πόντους διαφορά, 5-6-7, ξέρεις τι γίνεται. Κοίταξε, αυτός να έχει φιλικά, αλλά εγώ δεν έχω. Ρόλος είχε ο Λουτσέσκο, ας πούμε, και 2-3-4 φίλους. Και απ' την άλλη, σου λέει, κάνω και λαϊκισμό στους οπαδούς. Ναι. Να έχω και καμιά καμπάτσα, να φάω καμιά τριάρα. Αυτό θα μπορούσε να το ισχυριστεί
εφόσον πάρει βαθμούς στο Καρεσκάκι ή στο Βικελίδης. Ή με την ΑΕΚ, έτσι. Τώρα, θέλω να πω δήλωση. Στα ντέρμπι. Ναι, ναι, συσπυρώνει τους Αριανούς τώρα. Οι Αριανοί είχαν σκοτωθεί μεταξύ τους. Μετά τη δήλωση έχουν συσπυρωθεί. Πήγαν στο Yellow Radio, στο All About Aris, πήγε ο Περικλής, ο Τράγιος, ο Τσαλτίδης. Αυτή είναι χειρότερη από τους κομμουνιστές στην προπαγάνδα. Δεν μαλώνεις με κομμουνιστή στο καφενείο, ούτε με ακροδεξίο βέβαια από φανατικό, αλλά το κομμουνιστή θα βρεις 300.000 επιχειρήματα. Ούτε με Αριανό πας στο καφενείο. Θα σε βγάλει τρελό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις από τον Αριανό. Άρα του συσπυρώνει. Πάρ' το διπλό στη Χαριλάου, Γκαρσία, και βγες και πες το. Εκεί ξέρεις τι μάγκας θα γίνεις. Άμα πας εκεί και σε πλακώνεις στις κλωτσιές. Εγώ σου λέω δύο ισοπαλίες να φέρει ο Γκαρσία. Στο Χαριλάου, στα play-off μία και στην άλλη το, πες το ναι, στο πρωτάθλημα. Μείον 4 βαθμούς αντίο πρωτάθλημα και κλαίει τώρα γιατί λέει και το Σαββίδι και τον κόσμο να κοίτα εγώ φιλικά δεν έχω φουκάρας. Είναι πονηρός. Μάλιστα. Είναι πονηρός λοιπόν, και λαϊκιστής. Πάμε τώρα. Είναι πονηρός και λαϊκιστής. Σαν προπονητής θα πετύχει πιστεύω. Είναι καλός. Με τα λάθη του δεν είναι σαν τον της Γιουβέντους που δηλαδή δείχνει ότι το έχει το παιδί. Το πολεμάει. Το κάνει. Έβαλε τον Τζόλακ βέβαια μετά εκνεύρισε τον κόσμο του ΠΑΟ. Με την Τζαρουχιά εκεί και ξέρεις πώς τον πήραν τον Τζόλακ. Δευτερόλεπτα. Μπήκανε στο κομπιούτερ και είπαν α, 25 γκολ. Γαλάνης μπιτς. Α, 25 γκολ. Πάρ' τον. Ρε πώς τα έκανε. Σε τι πρωτάθλημα τα έκανε. Δηλαδή πώς τον παίρνεις. Επειδή έχει στατιστικό, την πάτησε και τώρα τον έχουν πει τον Γκαρσία βάλε τον να τον φορμάρεις. Αυτός δεν φορμάρεται με τίποτα. Μάλιστα. Και ο ΠΑΟΚ έναντι του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ είναι πολύ πίσω στο θέμα του Ινιαριού. Άκου τώρα Ολιβέιρα, Ασαριφάρ, Λιβάγια, Χασάν, πώς το λένε, Ελαραμπή. Ο Πεχταράς ο Ελαραμπή και ο Τζόλακ ο Μπαρμπαγιώργος με τον φιλότιμο, αλλά μέχρι εκεί ας πούμε, Φιντέρτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στην ΑΕΚ. Μνημονεύαμε το επιθετικό καρέ Μπροσάν, Σαριφάρτ, Τάνκοβιτς, Μάνταλου και Λιβάγια, έχοντας Γκαρσία και Μαχέρα εκτός και Ολιβέιρα στον πάγκο. Άρα γι' αυτό έχει αρκετές επιλογές μπροστά. Και είπαμε ότι στα μετώπισε ψάχνει να βρει μια χημεία με το Τσιγκρίσκι πάλι να είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Αυτό είναι ο Τσιγκρίσκι, μωρέ. Έχει παλιώσει. Είναι καλό center back. Θα πρέπει όμως να φτιάξει την άμυνά της ΙΑ, γιατί σπάνια παίρνει πρωτάθλημα ομάδα μόνο με την επίθεση. Ναι. Έτσι. Και δεν είναι και σε φόρμα ο Ινσούα. Δεν είναι ο Ινσούα του Παναθηναϊκού. Ναι, δεν είναι. Πεσμένος. Γιατί δεν ξέρω. Αυτός το ξέρει. Πέρασε λοιπόν, κανένα κορονοϊό και τόσα και εμένα. Πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις. Ναι. Το 0-1 του Λιβάγια είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός με τον Τάνκοβιτς. Εδώ είναι η φάση που ουσιαστικά θα τη βρει με το κεφάλι τόσο όσο για να δώσει την assist στον Ανσαριφάρτ που είναι μεγάλο φορ για μένα, εκτελεί με τη μία και... Καλός ο Καρέρα έχει βασικό τον Ιρανό και τον Ολιβέιρα στον πάγκο στην Πάρουσα. Και Παρουσία. Δικαιώνεται και ο Ήλια Ίβιτς ναι. Για την επιμονή του να πάει ο Ντάνκοβιτς στην ΑΕΚ. Έτσι. Σωστά, ένα χρόνο ολόκληρο. Βέβαια, δικαιώνεται πληρέστατα. Πάμε να δούμε μια ευκαιρία της ΑΕΚ από επίσης ένα πολύ ωραίο συνδυασμό του Ντάνκοβιτς, του Μάνταλου και του Ανσαριφάρτ. Βλέπουμε και τον Μάνταλο να κάνει την κίνηση που έκανε και ο Φορτούνης στο κράτης Βικελίδης, να πατήσει. Το 1-1 με τον... εδώ είναι ο συνδυασμός ξανά, το τρίγωνο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Το 1-1 με τον Μπαράλες, ο οποίος πήρε παραμάζωμα τον Τσιγκρίνσκι. Βλέπουμε πόσο πιο ψηλά... Κοίτα πόσο πήδηξε. Και οι γέροι και οι δύο, Είναι το άλμα του Αργεντίνου. Και πρέπει να είναι και από τους πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος ο Μπαράλες, έτσι, πλάκα στην πλάκα. Ναι, και τα βάζει και έχει και, μ' αρέσει που έχει και αλήτικο, σε εισαγωγικά αλήτικο, ναι. Στυλ παιχνίδιου. Χωρίς εισαγωγικά, θα μαλώσει με το center back, θα πλακωθεί, θα τον χτυπήσει, θα τον βάλει αγώνα. Μου λέει ο Μιχαλίτσος ο Γιάννης, πόσο δυσκολευότανε με center for, ο οποίος έπεσε τα δυνατός, θα σε κάνει, θα σε φτιάξει ο Μητρόπουλος, μπελάς μεγάλος, μου λέει. Ο μπαμπάς του Βέλιου. Μπελάς μεγάλος.
βλάχος από το κοριό, θα σε τραβήξει, θα σε τσιμπήσει, θα σε κάνει, θα σε σκουντίξει, θα σε βγάλει. Ο Καβάνης, έμπλεξες με αυτούς. Εμένα ναι. μου αρέσει αυτός. Είναι ωραίος. Είναι σε αυτό το στυλάκι. Πάμε να δούμε και τον Ανσάρι Φάρτ που θα πετύχει το 1-2 για την ΑΕΚ. Με ωραία assist εδώ από τον Σακόφ πριν ο Βασιλαντανόπουλος κάνει την παλιά. Έχει πάρει 70 μέτρα, 75 μέτρα ο Βασιλαντανόπουλος ναι. και βλέπει τον ελεύθερο και του την κάνει. Άμα ήταν άλλος Γιάννη, μπορεί να έκανε σέντρα εκεί στους πολυκοσμία και να... Ναι, ήταν πολύ έξυπνο Βασιλαν... που την γύρισε και την μπάλα. Ο, mm-hmm. ο Βασιλαντανόπουλος μπορούσε ένας βλάκας. Ένας τσουλουκάς μπακ, ναι. σου λέει έφτασα μέχρι εδώ, πάρε μια σέντρα, φύγε μπέλα από μένα, σηκώνει το κεφάλι, τον βλέπει και του τη δίνει και ο άλλος με εκπλήσει για άλλη μια φορά ο Σακχόφ, όχι μόνο εμένα, όλο τον κόσμο. Ναι. Με τα πατήματά του, ξέρεις, δεν είναι γρήγορος. Εγώ τον ανέλησα ένα βράδυ ολόκληρο με τα χαράματα. Λέω ρε γαμώτο, στον μπακ μήπως έκανα λάθος με αυτόν. Κάτσε να δω, τι έχει αυτός, δεν έχει το sprint, αυτό εδώ το που μου αρέσει εμένα. Αλλά έχει αυτά τα στιβικά χιλιόμετρα τα πολλά και τις επιστροφές. Πάει σε ένα τέμπο δηλαδή, τρέχω 5 χιλιόμετρα, έντονα και είναι πολύ, όπως και το έχει και πώς το λέει τον Μπαουκ, το Χαφ, τον καλό που δεν έπαιξε χθες, τον ΣΒΑΠ. Τον ΣΒΑΠ, αυτό ναι. το στι. Mm-hmm. Είναι μερικοί παίκτες που μας εκπλήσουν πολύ θετικά. Πάντως όπως ο Βασιλαντονόπλος του τη δίνει, έχει πατήσει ο Σακόφ την περιοχή. Εμένα μου αρέσει πολύ να βλέπω το χαφ να την πατάει. Ναι, ναι. Έτσι, γι' αυτό χάρηκα και με το μπουκαλάκι, αλλά θα το ξαναδώ. Και με το Μάνταλο. Ναι. Ο Ανσάρι Φάρτ είχε μια καλή παράδοση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης και το λέω αυτό γιατί με τους επιθετικούς, ειδικά τα Center Four, αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Έχει σκοράρει κόντρα στον Αστέρα με τη φανέλα και του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού. Είδαμε ΑΕΚ, είδαμε Ανσάρι Φάρτ, πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Αυτό το 2-1 κόντρα στον Πανετολικό έρθε πιο εύκολα από ότι ενδεχομένως να φανερώνει το τελικό αποτέλεσμα, γι' αυτό και υπάρχουν και χαμόγελα. Είδαμε πάλι Καρλίτος Μακέντα, νομίζω ότι στα ντέρμπι ή στα πιο δύσκολα μάτς δεν θα βλέπουμε και τους δύο μπροστά. Με Βιαφάνιες και Αϊτόρ, Μαουρίτσια και Αλεξανδρόπουλο, κράτησε ο Κουρμπέλη για να του δώσει ανάσες, γιατί έπαιζε σερί και με την εθνική ομάδα, και ο Βέλεφ που δεν ήταν έτοιμος. Γίνεται πολύ κουβέντα για τον Ζαχαρίτη, κυρίως, και τον Αλεξανδρόπουλο, δύο παιδιά που τα βλέπουμε φέτος. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Αυτός δεξιά είναι ο Αλεξανδρόπουλος και ο Ζαχαρίτης. Στη φωτογραφία τώρα μου λες. Ναι, αυτός που είναι κάτω από σένα, ποιος είναι. Αυτός πρέπει να είναι ο Αλεξανδρόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θα σε γελάσω τώρα έτσι, αλλά... Είναι πιο ωραίος, είναι πιο άσχημο Μούρης. Πολύ καλή και οι δύο. Και έχει και ένα κόλπο, είδα λίγο. Όταν είναι ο Βιαφάνες εκεί, πολλές φορές ο Αλεξανδρόπουλος παίρνει ένα μεγάλο χώρο, ναι. μεγαλύτερο χώρο, για να παίξει και λίγο δεύτερος ρόλος ο Βιαφάνες και σαν δεκάρι. Και βοηθάει και ο Μπάκ. Αυτό θέλει να κάνει. Ναι, τους μπέρδεψα. Κάτω από μένα, ποιος είναι Γιώργο. Ο Ζαχαρίτης είναι κάτω από μένα. Λοιπόν, τέλος πάντων, φυσιογνωμιστής ο Ραπτόπουλος γι' αυτό. Τους μπέρδεψα, ζητώ συγγνώμη. Έλεγα ότι ο ρόλος του Αλεξανδρόπουλου είναι αυτός και μην ξεχνάμε ότι τώρα πήρε ανάσες ο Κουρμπέλης. Αύριο μεθαύριο θα πρέπει να πάρει ανάσες και ο Μαουρίτσιο, που δεν έχει βγάλει και προετοιμασία. Αλλά δίνει μια επιλογή στον Μπόλωνη να παίξει και με τρία χαφ, αν θέλει ένα 4-3-3 πιο καθαρό. Λοιπόν, την ίδια ώρα υπάρχει μια έτσι εφημολογία έντονη ότι μπορεί το Γενάρη να πουληθεί ο Μακέντα, κάτι που δεν έγινε το καλοκαίρι, γιατί τον βλέπουμε εδώ, καλή του ώρα. Αλλά και μεγάλο συμβόλαιο έχει και θα γκρινιάξει ο Ιταλός, εάν δεν είναι βασικός, στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι αν ρωτήσει τον Πόλωνη, θα σου πει να τον πουλήσουμε, μωρέ. Ναι, και θα παίξω το 4-3-3. Ναι, αυτό. Μπορεί αυτό να θέλει. Το πει αυτό. Mm-hmm. Αυτό θέλει. Λοιπόν, να δούμε και τις φάσεις. Το 1-0 του Μακέντα από την ασίς του Σάντσες. Ένα δεξιμπακ που δεν είναι Γιώχανσον. Αλλά εντάξει, για τα επίπεδα του φαινού Παναθηναϊκού νομίζω πως είναι καλός.
Εδώ ο Ρωμαίος Φορ σκοράρει. Και έβαλε το... πλάτη τον παίχτη, τον πέρασε στην ναι. ταχύτητα. Mm-hmm. Είδες, τον έβαλε πλάτη. Εκεί μας έλεγε και ο συγχωρεμένος, μη σε πάρει πλάτη, κάηκες. Ναι, ή γκόλ ή πέναλτι. Και το αυτογκόλ από τον Λιάβα, ύστερα από την σέντρα του Ζαχαρίτη, ο οποίος από τα αριστερά ήταν πολύ καλός. Εδώ είναι πώς θα γίνει η κίνηση. Και το αυτογκόλ από τον Λιάβα. Εντός των τυχών είχαμε αυτά. Τώρα, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο γενικά στον απόϊχο της τραγικής είδησης, της άρεσης είδησης που είχαμε το θάνατο του Μαραντόνα, είχαμε και πολλούς παίκτες να πανηγυρίζουν κυρίως Αργεντίνους και να αφιερώνουν τα γκολ τους στον Μαραντόνα. Βλέπουμε τον Μέση με την φανέλα της Newell's που φόρεσε ο Μαραντόνα στις αρχές δεκαετίας του 90. Ναι, κάτι το στεναχωρεμένο μας. Ναι. Τώρα αυτά τα τυπικά ότι τιμωρήθηκε με 3.000 ευρώ επειδή έβγαλε φανέλα και φορούσε ναι, από κάτω φανέλα άλλη ομάδα. Εμείς πληρώσαμε ένα διαμέρισμα σε πρόστιμα. Ναι. Ο Μέση πληρώσε. Όχι, είναι, το γράμμα, είναι το γράμμα του νόμου, αλλά μερικές φορές θα πρέπει να υπερισχύει και το πνεύμα του νόμου. Τέλος πάντων, και ο Ινσίνιε της Νάπολη, εδώ με μια εμφάνιση που άρεσε πολύ της Νάπολη και θύμιζε τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Τέλος, είχαμε και στο La Bombonera, στο μάτς της Μπόκα. Εδώ βλέπουμε στην σουίτα του Μαραντόνα, την κόρη του Ντιέγκο, να ευχαριστεί τους παίκτες της Μπόκα, οι οποίοι έχουν σκοράρει. Από όλα τα παιδιά του Μαραντόνα, αυτή πρέπει να τον έκλαψε πιο πολύ. Ναι. Κόρη θα ήταν, άμα περιμένεις από τον γιο να σε κλάψει, πιο δύσκολο είναι. Δεν έχει μία κόρη. Η γη... Και δεν αποκλείω τώρα με τα θάντων να εμφανιστούν και άλλα παιδιά, να ξέρεις. Μισάμα ότι αυτός ξεπέρασε και τον Ανδρέα Παπανδρέου. τον έβαγε λάχανο. Συγχωρεμένος. Πάμε να δούμε και την ατάκα του Μουρίνιο, αν την έχουμε Γιώργο, γιατί έφερε χθες 0-0 με την πρώην του ομάδα την Τσέλσι. Είναι στην κορυφή πλάκα στην πλάκα μαζί με Λίβερπουλ. Αν κερδίσει η Λέστερ σήμερα θα είναι τριάδα στην κορυφή. Δεν μπορώ καν να πω ότι βρισκόμαστε στην κούρσα για τον τίτλο. Δεν είμαστε άλογο, είμαστε πόνι. Οπότε βλέπεις με ποιο τρόπο αυτομάτως, με μία ατάκα, πετά την πίεση και κρατά χαμηλά τον πύχη για τους οπαδούς της Τότεναμ. Ναι. Και σου λέει μπορώ να παίξω και πιο αμυντικά, να παίξω και κλεφτό πόλεμο, μη με ζητάτε κατακτητικά και κατοχές. Είναι πονηρός, πανέξυπνο. Εκεί για τις μεταγραφές ρίχνει, θέλει και άλλες μεταγραφές ρίχνει τα καρφάκια του. Έχει και την ψυχολόγο, τη γυναίκα το συμβουλεύει. Ναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, η Arsenal συνεχίζει τον κατήφορο. Εκεί πέρα ο Βενγκέρ πρέπει φεύγοντας. Λοιπόν, ναι, βάλε γυαλιά, γιατί 10 παιχνίδια, 13 βαθμοί. Λοιπόν, η χειρότερη συγκομιδή στα 10 πρώτα μάτς από τη σεζόν 81-82, επειδή μνημόνευες νωρίτερα το Πασόκ. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα ωραίο θέμα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, Γιώργο, να δούμε και το θέμα. Έλα, μόνο πες τον αρχικό 5 λεπτά. Με τον απόϊχο του Μαραντόνα, αλλά και τα γκολ. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε τώρα επιλογό. Θα δούμε την εξέλιξη με τον θάνατο του Μαραντόνα. Τώρα τρέχουν τον γιατρό του για αμέλεια κλπ. Και θα δούμε εδώ σκοτώσανε, Γιάννη μου, σκοτώσανε τους νεκροθάντες. Τους βρήκαν στα σκουπίδια, λέει. Ναι. Το ξέρεις το γεγονός. Όχι, δεν το ξέρω, αλλά δεν έχουμε χρόνο, θα μου το πεις εκτός αέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα με τον Μαραντόνα και θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα Θεός, αύριο στις 6 με το Sportsco Record. Οι ποδοσφαιρικές πληγές που άφησε ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα σαφέστατα και θα μείνουν για αρκετό καιρό ανοιχτές στην ψυχή και την καρδιά όλων όσων λάτρεψαν αυτή τη σπουδαία ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα που από εκεί ψηλά, σαν άλλος Θεός, θα φροντίζει μαζί με άλλους ποδοσφαιρικούς αστέρες και όχι μόνο να διαφυλάττουν την κανονικότητα στον βασιλιά των σπορ. Από όλη αυτή την κατάσταση δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες οι ομάδες αλλά και άνθρωποι που ήταν ταυτισμένοι με τον Ντιέγκο. Η Νάπολη, παραδείγματος χάρη, τις οποίες η ποδοσφαιρική άνθηση ήταν απολύτως συνυφασμένη με τον Αργεντίνο,
φόρεσε προς τιμήν του φανέλα που παρέπεπε στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, ενώ η Insigne που πέτυχε με ένα φάουλ αλλά Diego Maradona κοντρα στην Ρώμα το 1-0, αφού πριν το μάτς τίμησε όπως και όλη η ομάδα τον δικό της Μεσσία, πήρε τη φανέλα με το 10 και σε μια κίνηση πραγματικά εκπληκτική που προκαλεί ανατριχίλα, είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα μεγάλο γκράτσιε στον μεγάλο Diego. Ανάλογη κίνηση για από τον Lionel Messi, που στο 4-0 της Μπαρτσελόνα επί της Οσασούνα πέτυχε το τελευταίο γκολ του αγώνα, που ήταν εφάμιλο με αυτό που είχε πετύχει ο Diego στο μοναδικό γκολ με τη φανέλα της Newell's σε φιλικό με την Emelec. Έβγαλε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και από κάτω έχει αυτή της Newell's με το νούμερο 10. Ακόμα πιο συγκλονιστικό σκηνικό εξελίχθηκε στο 2-0 της Boca επί της Newell's στο La Bombonera. Στο 12ο λεπτό, ο Κολομβιανός μέσος των γηπεδούχων Edwin Cardona έκανε το 1-0 με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Και όλοι οι παίκτες που φορούσαν την φανέλα με το όνομα Μαραντόνα στην πλάτη πήραν μια φανέλα του Ντιεγκίτο, την άπλασαν στο χορτάρι και στάθηκαν απέναντι στην κόρη του Ντάλμα που βρέθηκε στο γήπεδο και της αφιέρωσαν τον γκολ. Εκείνη δεν άντεξε και ξέσπασε σε λυγμούς. Πάντως, έρευνα έχει ξεκινήσει από την Κυριακή για το ενδεχόμενο να υπήρξε ιατρική αμέλεια στο θάνατο του Ντιεγκίτο. Στο πλαίσιο των ερευνών, έγιναν ευνηδιαστικοί έλεγχοι από την αστυνομία της Αργεντινής στο σπίτι και το ιατρείο του προσωπικού ιατρού του μεγάλου Σταρ, Λεοπόρδο Λούκε, σε αναζήτηση στοιχείων για ενδεχόμενη αμέλεια. Από την πλευρά του πάντως, ο νευροχειρούργος που έκανε στις αρχές Νοεμβρίου και την πολύ λεπτή επέμβαση για να αφαιρέσει αιμάτωμα στον εγκέφαλο του Ντιεγκίτο, σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, τόνισε πως ο Ντιέγκο με πετούσε έξω από το σπίτι του πολλές φορές και μετά με καλούσε. Η σχέση μαζί του ήταν μια σχέση πατέρα και γιου. Αν δεν ήμουν εγώ, ο Ντιέγκο δεν θα έκανε το παραμικρό για την υγεία του. Ας λένε τις ηλιδιότητες που θέλουν. Πιο πολύ κακό κάνω στον Ντιέγκο. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που καυγαδίσαμε, πήγα ως συνήθως να δω τι κάνει και ό,τι έγινε έγινε. Όταν αρρώστησε, τους πέταξε όλους έξω από το σπίτι και είπε: «Δεν θέλω να είναι εδώ κανείς». Για να περάσουμε τώρα σε άλλα θέματα πλην του Ντιέγκο Μαραντόνα, ένα από τα σημαντικά ερωτήματα που μπορούν να υπάρξουν μετά το τέλος της αγωνιστικής του Σαββατοκύριακου είναι τι κοινό έχουν ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο Ρόμπι Φαν Πέρση και ο Έντβιν Καβάνι. Πέρα το ότι είναι super scorer, πέρα το ότι έχουν φορέσει τη φανέλα της Manchester United, τους ενώνει και η Southampton. Πολύ απλά γιατί και οι τρεις έχουν σφραγίσει με γκολ στις καθυστερήσεις νίκες με 3-2 των Μπέμπιδων απέναντι στους Αγίους. Ο Καβάνι έχει αποθεωθεί από τα social media και βεβαίως τον κόσμο, ωστόσο αναμένεται να τιμωρηθεί, καθώς σε μια συζήτηση που είχε στο Instagram με καλό του φίλο έκανε ρατσιστικό σχόλιο, το οποίο βεβαίως δεν θα περάσει έτσι από την αγγλική FA που αναμένεται να τον τιμωρήσει από 1 έως 3 αγωνιστικές. Όσον αφορά την Chelsea, πολύ πλέον ανακαφιέται ότι έχει βρει ένα σπουδαίο τερματοφύλακα μετά τον Πέτρι Τσέχ. Αυτός είναι ο Edouard Mendy, ο οποίος έχει καταφέρει σε 8 από τα 11 παιχνίδια της ομάδας του να μην δεχτεί γκολ, έχει μόλις 3 παθητικό η Chelsea, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η ομάδα από την Premier League η οποία απειλεί τον Mendy είναι η Leeds, 5 φορές δεν έχει δεχτεί γκολ στα παιχνίδια της.